Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Γεια σας, κύριε Αργυρού. Γεια σας, κύριε Ράντου. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε στο οικονομικό πεδίο, τόσο τα νέα στοιχεία που εξέδωσε η Ελστάτ σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017, που έπιασε το 4%, όσο και την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μετά και το πέρας του τρέχοντος προγράμματος. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο από αυτό το πλεόνασμα, το οποίο κάποιοι χαιρέτησαν, κάποιοι επέκριναν σφόδρα. Και θέλω τη δική σας εκτίμηση ως καθηγητή οικονομικών να μου πείτε αν ήταν κάτι το οποίο ήταν θετικό από πλευράς της ελληνικής οικονομίας, αν ήταν κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δρομολόγησε σωστά, ή αν ήταν μια κίνηση που δημιούργησε περαιτέρω λιτότητα και ως εκ τούτου κάπως σκίασε την ανάπτυξη. Ποια σχολή είστε? Περισσότερο είμαι προς τη δεύτερη άποψη. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι μια χώρα που έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο είναι γύρω στο 180% του ΑΕΠ, δεν έχει επιλογή από το να έχει μια σχετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε σε εποχές όπου ξοδεύαμε χρήματα που δεν έχουμε. Άρα η χώρα πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Το ερώτημα το καθοριστικό είναι πόσο πρέπει να είναι το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και πολύ σημαντικό επίσης είναι πώς επιτυγχάνεται αυτό το πλεόνασμα. Mm-hmm. Με αυτά τα δύο λοιπόν ερωτήματα υπόψη, θα σας έλεγα ότι το αποτέλεσμα αυτό δείχνει αστοχία στη δημοσιονομική πολιτική. Γιατί? Πρώτον, το πλεόνασμα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το στόχο του προγράμματος. Είναι υπερτριπλάσιο. Άρα δεν έχουμε κάποια μορφής πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής θα μπορούσε να ικανοποιηθεί πιάνοντας το στόχο του πλεονάσματος. Όταν λοιπόν είσαι σε μια περίοδο όπως είναι η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, που η χώρα παράγει λιγότερο από τις παραγωγικές της ικανότητες, έχουμε αυτό που εμείς οι οικονομολόγοι λέμε αρνητικό παραγωγικό κενό. Προσπαθείς όσο το δυνατόν περισσότερο να στηρίξεις τη ζήτηση για να φέρεις τη χώρα στις παραγωγικές της ικανότητες. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε η κυβέρνηση να πετύχει το υπερπλεόνασμα, έπρεπε να μείνει στο στόχο του 1,75%. Ασφαλώς. Δεδομένου όμως ότι οι δανειστές ζητούν από το 2019 και μετά πολύ ψηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, 3,5%. Όπου εδώ πέρα τώρα τίθεται και το ζήτημα της διατηρησιμότητας. Άρα έτσι. Λοιπόν το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το κατά πόσον ήταν προς όφελος της συνολικής πορείας της ελληνικής οικονομίας, το οποίο αντανακλάται στο ρυθμό ανάπτυξης, να έχει η χώρα, ενώ έχει αρνητικό παραγωγικό κενό, αυτή την πολιτική που τραβάει χρήματα από την αγορά. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι όχι. Δεν θα έπρεπε, και σας το λέει ένας οικονομολόγος, ο οποίος πιστεύει στη δημοσιονομική πειθαρχία. Ναι. Δεν θα έπρεπε σε μια οικονομία που έχει αρνητικό παραγωγικό κενό, το οποίο υπολογίζεται γύρω στο 5% τουλάχιστον, να τραβήξεις από την αγορά αχρίαστα ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί. Στήχησε και στην ανάπτυξη. Βεβαίως, είδαμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έκανε δυσμενέστερες προβλέψεις. Στη συνέχεια, τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα αυτό. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό το πλεόνασμα? Εάν αυτό το πλεόνασμα ήταν το αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, μιας μεγάλης αύξησης της φορολογικής βάσης, μείωσης της φοροδιαφυγής δηλαδή, ή αν είχαμε μία μείωση μη παραγωγικών δημοσίων δαπανών, τονίζω το μη παραγωγικών, τότε θα ήταν μια κατάσταση Α. Εδώ το πλεόνασμα προέρχεται μέσα από υπερφορολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία αρνητική επιρροή στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όταν φορολογείς την εργασία τόσο πολύ, όταν φορολογείς τις επιχειρήσεις τόσο πολύ, το αποτέλεσμα είναι ότι σου φεύγει παραγωγικό δυναμικό στο εξωτερικό, δεν γίνονται επενδύσεις στη χώρα. Mm-hmm. Άρα το πλεόνασμα αυτό έρχεται και εις βάρος των μελλοντικών αναπτυξιακών προοπτικών. Άρα με δεδομένο το ότι Α είχαμε ένα παραγωγικό κενό αρνητικό, πάνω στο οποίο θα έπρεπε να στηρίξουμε όσο μπορούμε τη ζήτηση. Πράγμα το οποίο το δημοσιονομικό πλεόνασμα κατάφερε ακριβώς το αντίθετο. Και δεύτερον, ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκε το πλεόνασμα ήταν ο λανθασμένος σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές, με τοποθετεί και εμένα στη δεύτερη σχολή, η οποία είναι μάλλον σκεπτική, μάλλον αρνητικά διακείμενη προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάντως, με τον τρόπο που πέρα από την υπερφορολόγηση, για την οποία είχε ασκηθεί σφοδρή κριτική και στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπάρχει και ένα άλλο δοχείο από το οποίο αντλήθηκε ουσιαστικά αυτό το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι αυτό της περικοπής των δημοσίων δαπανών μέσα από την περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Είναι κάτι όμως που βλέπουμε να γίνεται για ακόμα μία φορά. Ήταν και πάγια τακτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Και θέλω να μου πείτε αν και αυτό στοιχίζει στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι αφού έχουμε επενδυτική άπνοια τώρα ιδιωτικών κεφαλαίων, θα έπρεπε να στηριχθούμε λίγο παραπάνω στις δημόσιες επενδύσεις. Θα σας πω πρώτα να παρατηρήσω το εξής. Το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής της περίοδου 2015-2018 είναι τελείως διαφορετικό από το μείγμα της περίοδου 2012-2014 και προσομοιάζει στο δείγμα πολιτικής της περίοδου 2010-2012. Ναι. Την περίοδο 2012-2014
υπήρξε σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι εκείνη η προσαρμογή στηρίχθηκε κυρίως σε μείωση δαπανών, όχι σε αύξηση φόρων. Mm-hmm. Αντίθετα, τώρα είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στη φορολόγηση, όπως δείχνουν και πρόσφατες εκθέσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΣΑ. Άρα δεν είναι η ίδια δημοσιονομική πολιτική η οποία ασκείται σήμερα. Σύμφωνα, λέω να γύρω μια ένσταση σε αυτό. Άμα κάνουμε περαιτέρω περικοπές δαπανών, πάλι δεν φέρουμε τη λιτότητα. Θέλω να πω σε κέριους τομείς που ενδεχομένως να χρειάζεται. Και ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας που ενδεχομένως να χρειάζεται παραπάνω σε στιγμές κρίσης, δεν φέρνει εξίσου τη λιτότητα, δεν σφίγγει πάλι τον κλειό στους πολίτες μια αντίστοιχη περικοπή δαπανών έναντι της πολύ υψηλής φορολόγησης. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Κάθε δημοσιονομική προσαρμογή έχει ένα ηφαισιακό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ηφαισιακό αποτέλεσμα μέσω δαπανών και στο ηφαισιακό αποτέλεσμα μέσω υπερφορολόγησης. Γιατί όπως σας είπα, μέσω της μείωσης των δαπανών, των μη παραγωγικών δαπανών, το τονίζω αυτό, ξυλώνεις τη μηχανή παραγωγής χρέους. Οπότε, ναι, μεν έχεις ένα ηφαισιακό αποτέλεσμα από τη μείωση της ζήτησης εκεί, αλλά δημιουργείς προσδοκίες ότι επειδή στο μέλλον η χώρα δεν θα παράγει τις δαπάνες και άρα το χρέος, έχεις βελτίωση προσδοκιών που μπορεί να αντισταθμίσουν κάπως το ηφαισιακό αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών. Όταν πας μέσω φόρων, έχεις και το ηφαισιακό αποτέλεσμα βραχυχρόνια και έχεις και τη χειροτέρευση των προσδοκιών μακροχρόνια. Κατά συνέπεια, η βιβλιογραφία και η εμπειρία δείχνει ότι δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες στηρίζονται σε υπερφορολόγηση και μεγαλύτερο ηφαισιακό αποτέλεσμα παράγουν και ταυτόχρονα δεν προάγουν την οικονομική ανάπτυξη μακροχρόνια. Σε ό,τι αφορά το πολύ σωστό σχόλιο σας αναφορικά με το ζήτημα των δημοσίων δαπανών, ασφαλώς θα πρέπει όπου μπορεί η χώρα να στηρίξει τις απαραίτητες κοινωνικές δαπάνες. Και όχι μόνο κοινωνικές δαπάνες. Στην κοινωνική δαπάνη, εγώ βάζω επίσης ζητήματα ασφάλειας. Όπου η χώρα σήμερα πλέον αντιμετωπίζει σημαντικό ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας. Βάζω την εξωτερική ασφάλεια. Βάζω το πολύ σωστό ζήτημα το οποίο είπατε του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Όταν εγώ λέω να κοιτάξουμε και το θέμα των δαπανών, αναφέρομαι σε αυτό το κύμα αύξηση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου που έχουν πολύ μικρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ενδεχομένως και αρνητικό. Παραδείγματος χάρη, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι φορείς του δημοσίου. Είναι, για παράδειγμα, παραγωγική επένδυση, είναι, για παράδειγμα, καλό σκοπό στο να βάζουμε χρήματα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πάντως και αυτό και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία καλά κρατείται τα τελευταία χρόνια, κατά πόσο θα πρέπει να κλείσουν μη παραγωγικοί φορείς του δημοσίου, φορείς ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου. Και το θέμα είναι ότι είναι ένας διάλογος που είναι συνεχώς ανοιχτός, αλλά το αποτέλεσμα μένει κάπως ίδιο. Θέλω να πω ότι δεν έχουν κλείσει και τόσοι δημόσιοι οργανισμοί, γιατί υπάρχει και το πολιτικό και κοινωνικό κόστος παράλληλα και της συνεπακόλουθης απόλυσης των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτούς τους οργανισμούς. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι ναι, μένα από τη μία πρέπει να περισταλούν δημόσιες δαπάνες. Απ' την άλλη, όμως, δεν θα δημιουργηθεί ένα περαιτέρω κοινωνικό πρόβλημα για αυτούς που θα βρεθούν εκτός εργασίας στο δημόσιο τομέα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι απαραίτητο να βρεθούν εκτός εργασίας. Υπάρχει και κινητικότητα στο δημόσιο. Μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ή μη απασχολείται ή δεν απασχολείται ουσιαστικά σε μία θέση, να απασχολείται πολύ πιο παραγωγικά και να έχει και ο ίδιος πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία του πηγαίνοντας κάπου αλλού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέτεται, όπως είπαμε πριν, κάθε μείωση δαπανών του δημοσίου δημιουργεί ένα ηφαισιακό αποτέλεσμα. Αυτό προκύπτει από απλά μαθηματικά. Μειώνεις τις δημόσιες δαπάνες, μειώνεις τη ζήτηση στην οικονομία. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και το ανάποδο αποτέλεσμα. Διατηρώντας τη μηχανή παραγωγής χρέους, στέλνεις μήνυμα ότι η Ελλάδα στο μέλλον θα έχει μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες για να καλύψει ένα κράτος το οποίο συντηρεί. Mm-hmm. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Θα βρεθούν από τη φορολογία. Άρα, κάποιος ο οποίος έχει τα ωραία του λεφτά και σκέφτεται πού να βάλω αυτά τα χρήματα, να τα βάλω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει αυτό το προφίλ μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών, ή να πάω σε μια χώρα σαν την Τσεχία ή σαν τη Σλοβακία, που έχει λιγότερες ανάγκες χρηματοδοτικές. Ναι. Θα πάει εκεί που πιστεύει ότι θα πληρώσει λιγότερο φόρο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επενδύσει. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου, δεν είναι λίγο αρνητικό κλίμα στην Ελλάδα ευρύτερα, ακόμα και αν βγούμε από το τρέχον πρόγραμμα, δεδομένου ότι θα πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό μονοπάτι, προκειμένου να αποπληρώνουμε και τις υποχρεώσεις μας προς τους δανειστές μας. Δεν θα είμαστε πάντοτε μια χώρα, όχι και τόσο ελκυστική, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλες χώρες που δεν είναι τόσο ψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που δεν είναι σε πρόγραμμα, που δεν είναι σε επιτήρηση, δεν θα είναι σε επιτήρηση. Και την ίδια ώρα δεν θα έχει και το παρελθόν κάποια χώρα του μνημονίου όπως την έχει η χώρα μας. Τι απαντάτε σε αυτό? Σε αυτό απαντώ ότι πρώτον δεν υπάρχει καμία. Είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι, ή θα πρέπει να έχουμε μια αισιοδοξία? Σε καμία περίπτωση. Η χώρα δεν είναι καταδικασμένη. Η χώρα πέρασε και περνάει μια σημαντική οικονομική κρίση.
αλλά η Ελλάδα έχει στο παρελθόν βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις και θα έλεγα και πολύ χειρότερες. Ναι. Και η χώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να πάει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε φυσικά είναι να δούμε τι μας οδήγησε εδώ, τι έχουν κάνει είτε στην Ελλάδα άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, είτε στο εξωτερικό άλλες κυβερνήσεις που βρέθηκαν σε ανάλογες καταστάσεις και να ακολουθήσουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές. Η Ελλάδα σήμερα έχει αναπτυξιακό δυναμικό, κυρία Ράντου. Είναι μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει μια πολύ μεγάλη μείωση του εργατικού κόστους, έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη διόρθωση των αξιών σε επενδύσεις, δηλαδή έχει μειωθεί πολύ η τιμή του real estate, έχει ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο παρά τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό παραμένει ισχυρό στη χώρα. Άρα είναι μια χώρα στην οποία εν δυνάμει η κερδοφορία είναι μεγάλη, γιατί μπορείς να έχεις χαμηλό κόστος παραγωγής σήμερα στην Ελλάδα και υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Άρα έχουμε ένα ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό, λέτε. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε χρήματα στη χώρα, γιατί το κόστος επένδυσης στην Ελλάδα σήμερα έχει μειωθεί. Γιατί δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα? Επενδύσεις στην Ελλάδα δεν έρχονται διότι εξακολουθεί η χώρα, υπό την παρούσα κυβερνητική πολιτική, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα ερωτηματικά και να δημιουργεί μεγάλη δυσπιστία σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα, καθώς επίσης και τη φιλικότητα προς το επιχειρήν. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά, οι επενδυτές θα κρατάνε μία στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να πω και να τονίσω. Ξέρουμε ότι η χώρα δεν μπορεί να γυρίσει στο καθεστώς προκρίσης, δεν ήταν βιώσιμο αυτό το καθεστώς. Και ξέρουμε ότι προκειμένου να πάμε καλύτερα και να φέρουμε στη χώρα επενδύσεις, εισοδήματα και απασχόληση, θα πρέπει να φέρουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις απεχθάνονται την αβεβαιότητα, την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μειώσουμε την αβεβαιότητα και κατά τη γνώμη μου για πολιτική σκοπιμότητα δεν τα κάνουμε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ψηφίζεται η απλή αναλογική είναι τεράστιο λάθος. Διότι όταν δημιουργείς συνθήκες πολιτικής αστάθειας, οι πιθανοί επενδυτές μπορεί να πούν κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί και αποφασίζουμε μετά. Ενδιάμεσα όμως μπορεί να χάσεις κάποια χρόνια. Mm-hmm. Όταν έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ένα δίκτυο ασφαλείας για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου. Εδώ θα πηγαίναμε τώρα. Λέτε για τη μεταμνημονιακή εποχή και αν χρειάζεται έτσι το προπαρασκευαστικό στάδιο της προληπτικής γραμμής στήριξης ή όχι. Ναι. Τα περικαθαρής εξόδου, εσείς τα αμφισβητείτε, δεδομένου ότι αφού λέτε ότι θα πρέπει η ελληνική οικονομία να εμπνέει αξιοπιστία, μια οικονομία η οποία βγαίνει στις αγορές έναντι ενός άλλου προγράμματος το οποίο θα πρέπει να μπει. Γιατί δεν μπορεί αυτό δύναμα να βγει η χώρα μας. Δεν εμπνέει μεγαλύτερη αξιοπιστία στους ενδυνάμει επενδυτές. Κοιτάξτε, αυτό το επιχείρημα το ακούω και ποιο είναι. Το επιχείρημα το οποίο αναφέρεστε λέει το εξής, ότι αν η χώρα δεν έχει πιστοληπτική γραμμή και κάνει μια καθαρή έξοδο, τότε θα περάσει το μήνυμα ότι είναι πιο προσιλωμένη γιατί έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος και κατά συνέπεια θα έχει το πλεονέκτημα της αξιοπιστίας. Μα το ζήτημα της αξιοπιστίας δεν έχει να κάνει με το αν έχεις πιστοληπτική γραμμή ή όχι. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκεται πουθενά οικονομικά. Για παράδειγμα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, όταν ήταν σε καθεστώς μνημονίου, όταν ήταν στο καθεστώς μνημονίου, πριν κάνουν την καθαρή έξοδο, είχαν κανένα ζήτημα κυριότητας του προγράμματος, είχαν κανένα ζήτημα αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την προσήλωσή τους στους στόχους του προγράμματος. Άρα, αξιοπιστία αποπνέει και το κόστος δανεισμού μιας χώρας περισσότερο από το θεωρητικό του πράγματος ότι βγαίνουμε αυτοδύναμα στις αγορές. Αυτό το οποίο λέω είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής. Ναι. Δεν το καθορίζει αν θα πάρεις πιστοληπτική γραμμή ή όχι. Το καθορίζει όταν βγαίνεις και λες ότι μετά το τέλος του προγράμματος ανοίγουν οι κάνολες και μπορώ να δώσω λεφτά. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να περάσουμε από αυτό το στάδιο της προληπτικής γραμμής στήριξης? Ασφαλώς. Δεν θεωρείτε ότι ένα μαξιλαράκι ταμιακό ενδεχομένως να είναι ένα ισοδύναμο? Η άποψη αυτή δεν στηρίζεται στην οικονομική θεωρία, δεν στηρίζεται και στην διεθνή εμπειρία. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος οικονομολόγος, ο οποίος θα σας πει ότι η πιστοληπτική γραμμή είναι κάτι κακό. Κάθε ανεξάρτητος οικονομολόγος, ο οποίος δεν έχει πολιτική σκοπιμότητα, θα σας πει ότι η πιστοληπτική γραμμή, σε συνδυασμό με το μαξιλαράκι ασφαλείας, είναι τα δύο πράγματα τα οποία μια χώρα πρέπει να έχει, ούτως ώστε να επιστρέψει στις αγορές ομαλά. Καθαρή έξοδο δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι σαφές. Για να κάνεις καθαρή έξοδο δεν θα πρέπει να έχεις πολιτικές εξαρτήσεις εξαιτίας δημόσιου δανεισμού, εξαιτίας επίσημου δανεισμού. Για να το πω απλά και να το καταλάβει ο κόσμος.
όταν χρωστάς σε επίσημους πιστωτές, σε ξένες χώρες, γύρω στα 280 δις, είναι ξεκάθαρο ότι θα έχεις οπωσδήποτε κάποια μορφή εποπτεία. Αυτό όμως ακούσαμε το λέει και ο Πρωθυπουργός, όταν είπε ότι θα κάνει καθαρή έξοδο στις αγορές η χώρα μας. Είπε ότι δεν σημαίνει ότι ξαφνικά βγαίνουμε από το κυκαιώνα της λιτότητας. Παρά τα αυτά όμως σταματάμε να συγκυβερνάμε την Τρόικα. Το ασπάζεστε αυτό ή όχι? Βεβαίως δεν το ασπάζουμε, διότι εάν δεν υπάρχει ζήτημα περιορισμών στην οικονομική πολιτική, τότε θα μπορούσε να πάρει, για παράδειγμα, την απόφαση να κάνει την Α κίνηση, παραδείγματος χάρη να μην κόψει συντάξεις, ή να κάνει την Β κίνηση, παραδείγματος χάρη να ανατρέψει την μείωση του αφορολόγητου, και σε αυτή την περίπτωση θα έχει κυρίαρχη δημοσιονομική πολιτική. Άρα, λέτε ότι αυτό, έρχονται τα προνομοθετημένα μέτρα της μείωσης των συντάξεων και της μείωσης του αφορολογήτου, αυτό κάπως γκριζάρει την καθαρή μας έξοδο και δεν είναι και τόσο καθαρή? Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η χώρα έχει δεσμευθεί μέχρι το 2023 σε πλεονάσματα 3,5%. Και μετά από εκεί πέρα μέχρι το 2060, η παρούσα κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα σε πλεονάσματα της τάξης του 2%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για να μείνουμε σε αυτό, μήπως λοιπόν η κυβέρνηση πέτυχε υπερπλεώνασμα για να αποσωβηθεί ο κίνδυνος της επιβολής αυτών των μέτρων λιτότητας για τα οποία δεσμεύτηκε και προνομοθέτησε, τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του φορολογίου, ενδεχομένως δηλαδή να θέλει να πάρει πίσω τις δεσμεύσεις της γιατί επιτυγχάνει καλύτερους δημοσιονομικούς ρυθμούς? Αυτό το να πάρει πίσω αυτές τις δεσμεύσεις είναι απίθανο. Δεν γίνεται, λέτε. Δεν γίνεται βεβαίως, διότι οι αντιδράσεις των αγορών θα είναι κατακλυστικές, θα είναι τρομερές. Αυτό το οποίο θα επιδιώξει είναι να μην έρθουν, όπως ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μέτρα πιο μπροστά. Σε αυτό το πλαίσιο. Το κάνει για να μην έρθει και η μείωση του φορολογίου του 19, όπως ζητάει το Διεθνές αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιδιωχθεί και μπορεί να συμβεί. Όμως το ερώτημα είναι το εξής. Είναι αυτό προς το συμφέρον της οικονομίας της χώρας και της κοινωνίας? Δηλαδή, είναι σωστό να επιτυχάνεις υπερπλεονάσματα τα οποία κρατάνε χαμηλότερα το ρυθμό ανάπτυξης, ούτως ώστε στο τέλος του προγράμματος, πάνω σε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, να κάνεις την επωνομαζόμενη εντός εισαγωγικών καθαρή έξοδο και να χρησιμοποιήσεις και μέρος των χρημάτων, διότι κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτά τα πλεονάσματα, για να έχεις κάποια χρήματα, κάποια ρευστότητα να κάνεις εντός εισαγωγικών δώρα στην εκλογική σου πελατεία? Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση στην οικονομική πολιτική είναι να βάλεις τα συμφέροντα, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της πατρίδας, πάνω από τα στενά κομματικά συμφέροντα του κόμματος. Και για να πάμε και λίγο στο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, όπως μας έχουν πει οι δανειστές, θα πρέπει να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, να έχει την σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, ελληνικής πλευράς. Και θέλω να μου πείτε αν κινείται σωστή κατεύθυνση, μιας και καταρτίζεται ήδη και έχουν διατυπώσει και κάποιες ενστάσεις οι δανειστές, ή αν θεωρούν ότι θα έπρεπε αυτό να είναι ένα έτσι σχέδιο, το οποίο θα έπρεπε να καταρτιστεί από τη λεγόμενη Εθνική Ελλάδος και όχι μόνο από την παρούσα κυβέρνηση. Θα σας πω, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα κοινωνικό πυλώνα, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, πέραν των όποιων δεσμεύσεων δημοσιονομικών θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει. Άρα, προφανώς, χωρίς να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιο είναι το σχέδιο, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε από τις πληροφορίες, αλλά και αυτά τα οποία παρατηρούμε, είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχει απόσταση μεταξύ λόγων και πράξεων. Δηλαδή, ακούω, και είναι σωστό αυτό, ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Mm. Ποιο είναι το σωστό παραγωγικό μοντέλο? Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτά τα ακούμε τα τελευταία, αν μου επιτρέπετε, 15 χρόνια. Έτσι. Έχουμε μείνει στη συζήτηση. Στην πράξη. Θα σας πω όμως, στην πράξη, θα αναφερθώ πάλι με νούμερα. Αν πάρει κανείς τη φιλικότητα προς τις επιχειρήσεις, η οποία φιλικότητα προς τις επιχειρήσεις αντικατοπτρίζεται στις διεθνείς κατατάξεις ανταγωνιστικότητας, θα δούμε ότι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη την περίοδο 12-14, στο δίκτυο φιλικότητας επιχειρήν της Παγκοσμίου Τράπεζας ανέβηκε από τη θέση 100 που ήταν στη θέση 60 και τώρα υποχωρεί. Αν δει κανείς πώς πάει η ελληνική ανταγωνιστικότητα τα τελευταία 3 χρόνια και η φιλικότητα προς το επιχειρήν, υποχωρεί. Άρα δεν είναι η ίδια επίδοση τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Είναι σημαντική η χειροτέρευση τα τελευταία 3 χρόνια. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Ποιο είναι ένα ανταγωνιστικό μοντέλο, αυτό το οποίο υπόσχεται στις επιχειρήσεις κέρδη και στους εργαζομένους υψηλά εισοδήματα, καθώς επίσης και ένα άνοιγμα αγορών. Ναι. Ό,τι και να πει ένας πολιτικός, ό,τι και να πει ένα υπουργείο, όταν βλέπεις πριν από μερικές εβδομάδες στη Βουλή τη συζήτηση περί του νομοσχεδίου μεταφορών, όπου έρχεται μια κυβέρνηση να υποστηρίξει ό,τι πιο παλαιό υπάρχει στον χώρο των μεταφορών, ό,τι πιο προστατευτικό υπάρχει στον χώρο των μεταφορών, με σκοπό να πάρει κάποια εκλογικά ωφέλη από μια μικρή ομάδα ψηφοφόρων, εις βάρος αυτού του πράγματος το οποίο οι πολίτες με τη συμπεριφορά τους έχουν δείξει ότι θέλουν. Mm-hmm.
για ποια ακριβώς αξιοπιστία οικονομικής πολιτικής μιλάμε και για ποιο ακριβώς νέο οικονομικό μοντέλο μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω, και εδώ πέρα είναι μια μεγάλη παγίδα, είναι ότι εδώ κινδυνεύουμε να πούμε κάποια πράγματα, να τα αποτυπώσουμε στο χαρτί με έναν τρόπο ο οποίος ακούγεται ευχάριστος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά στην πράξη να μην εφαρμόσουμε τίποτα. Άρα μετά, να μείνει στο επίπεδο των γενικοτήτων και ασφαλώς, των εξαγγελιών. Ναι, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα που κλείνει το μάτι σε κάθε συντεχνιακό συμφέρον, τότε πρέπει να είσαι πολύ επιφυλακτικός όταν ακούς για νέο παραγωγικό μοντέλο. Και για να δούμε και λίγο το μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, μια και βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίζεται αύριο και αφορά στην πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Θέλω να μου πείτε, κύριε Αργυρό, αν θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι μας έχει βγάλει οι δανειστές, ούκο λίγες φορές, κόκκινη κάρτα, για το γεγονός ότι δεν προωθούμε με την δέουσα σημασία και με τον δέοντα ρυθμό της αποκρατικοποίησης. Θα σας πω, δεν έχω εμπεριστατωμένη γνώση του νομοσχεδίου και δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω πολύ καλά και δεν είμαι ειδικός. Σαφέστατα, θα πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανταγωνισμός ευνοεί τον καταναλωτή και αυτό είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ωφέλειας του ανταγωνισμού σε τέτοιου είδους υπηρεσίες αποτελεί η αγορά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μονοπόλιο κρατικό. Αυτή η αγορά άνοιξε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέσανε οι τιμές στην τηλεφωνία και βεβαίως δημιουργήθηκαν καταναλωτικά προϊόντα, πακέτα τα οποία εξυπηρετούν τους διάφορους καταναλωτές καλύτερα. Άρα, γενικά μιλώντας, το άνοιγμα των αγορών και η δημιουργία επιλογής για τους καταναλωτές είναι καλό πράγμα. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από αυτά τα οποία ακούω, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Δηλαδή, ακούω ότι θα δοθούν συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες μονάδες είναι οι καλύτερες από πλευράς επίδοσης, οι πιο παραγωγικές, χωρίς όμως να αναλυφθούν από τους μελλοντικούς επενδυτές χρέη της ΔΕΗ τα οποία αντιστοιχούν σε αυτές τις μονάδες. Άρα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι και επαναλαμβάνω, είμαι λίγο προσεκτικός εδώ γιατί δεν γνωρίζω το θέμα σε βάθος, είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάληψη χρεών από τους ιδιώτες επενδυτές. Θα φύγουν πολύ καλές μονάδες της ΔΕΗ, από τη ΔΕΗ. Εντάξει, απ' την άλλη όμως σε κάθε αποκρατικοποίηση το πιο κερδοφόρο κομμάτι δεν είναι αυτό το οποίο βγαίνει προς πώληση, για να υπάρχει και ένα κίνητρο για τους επενδυτές να προσέλθουν. Ναι, το ερώτημα τότε είναι γιατί δεν κάναμε αυτό το οποίο είχε προταθεί το 2014, όπου οι ιδιώτες θα παίρνανε όχι απαραίτητα τις καλύτερες μονάδες, αλλά ένα πακέτο αντιπροσωπευτικό. Όπου στη λογική των περιφερειακών αεροδρομίων με τις συστάδες, έτσι. Ναι, γιατί δεν πήγαμε σε εκείνη την κατάσταση που θα παίρναν τότε, σύμφωνα με αυτά τα οποία θυμάμαι, και κομμάτι των υποχρεώσεων της ΔΕΗ, και πηγαίνουμε σήμερα στο να δώσουμε τις καλύτερες μονάδες. Εντάξει, βεβαίως να κάνουμε ανταγωνισμό στην αγορά, αλλά τι θα συμβεί ακριβώς με τη ΔΕΗ η οποία θα μείνει. Δηλαδή, εδώ σκέφτομαι ότι ίσως πηγαίνουμε σε κάποιο καθεστώς κακής τράπεζας, όπως τα λέγαμε στα χρηματοοικονομικά. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, αν αυτά τα οποία ακούω τα ερμηνεύω σωστά, να δημιουργηθούν συνθήκες ούτως ώστε η ΔΕΗ να είναι απολύτως ζημιογόνα και σε κάποιο στάδιο αυτό το χρέος να μεταφερθεί στον Έλληνα φορολογούμενο. Μάλιστα. Και τώρα μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς βλέπετε στον ορίζοντα, εφόσον διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, να έρθουν επενδύσεις πέρα από το πεδίο των αποκρατικοποιήσεων? Γιατί μέχρι στιγμής ό,τι επενδύσεις έχουμε δει κινούνται στη λογική της έτσι, ενδεχομένως και της κερδοσκοπίας, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που δρομολογεί η ελληνική πλευρά και που αποτελεί και δέσμευση της ιδίας στο πλαίσιο του μνημονίου. Βλέπετε εσείς ενδιαφέρον επενδυτικό πέρα από την αποκρατικοποίηση δημόσιων φορέων, οργανισμών και, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα δομών? Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, να πω το εξής, ότι οι επενδυτές, οι υποψήφοι επενδυτές, πάντοτε αποσκοπούν στο κέρδος. Είναι όλοι εξ ορισμού, κυρία Ράντου, κερδοσκόπηση. Στις αγορές δεν υπάρχουν ζημιοσκόποι. Γι' αυτό κιόλας δεν θέλουν να πάρουν το κομμάτι της ΔΕΗ, το οποίο έχει ζημίες. Στις αγορές δεν υπάρχουν ζημιοσκόποι. Δεν υπάρχει κανένας που θέλει να χάσει λεφτά. Μόνο κερδοσκόποι υπάρχουν. Πράγμα. Άρα η κερδοσκοπία από μόνη της δεν είναι μια κακή έννοια. Είναι κάτι το οποίο. Έχει με ποια έννοια, όπως το λέμε. Όταν κάτι είναι σε πάρα πολύ χαμηλό τίμημα, λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη ως χώρα, καλό είναι να το βλέπουμε αυτό σε βάθος χρόνου, εφόσον είχαμε και τη δυνατότητα αυτή. Τώρα δεν την έχουμε προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες η υποκρατικοποίηση των δημόσιων φορέων, οργανισμών και τομών. Αγοράσει. Αναμφισβήτητα. Η απάντηση στο ερώτημα, στην παρατήρηση αυτή είναι εξής, ότι όποιος πιστεύει ότι κάτι αξίζει περισσότερο από αυτό το οποίο αποτιμάται σε μια αποκρατικοποίηση, να πάει να αγοράσει τις μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο και θα κάνει κέρδη. Μάλιστα. Αλλά ας πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας, που είναι το εξής.
έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πέραν από τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από κάποιες αποκρατικοποιήσεις? Και η απάντηση είναι σαφέστατα ναι, έχει τη δυνατότητα, εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν κερδοφορία στις επιχειρήσεις και ικανοποιητικά εισοδήματα στους εργαζομένους. Άρα, εάν δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο το οποίο είναι φιλικό προς την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία και ταυτόχρονα το κράτος είναι αρρωγός και υποστηρικτικός σε αυτό το ρόλο, τότε η απάντηση είναι βεβαίως μπορεί να συμβεί αυτό. Το ένα κομμάτι το έχουμε με το εργατικό δυναμικό, όπως μας είπατε. Μας λείπουν τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα για να δέσει έτσι το γλυκό. Δεν είναι η μόνη χώρα η οποία έχει βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Έχουν βρεθεί και άλλες χώρες σε τέτοια κατάσταση. Με τη σωστή οικονομική πολιτική, βεβαίως υπάρχει καλύτερη προοπτική. Δεν θα γίνουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά θα μπορεί η Ελλάδα. Είναι μια ρότα θετική. Βεβαίως. Και θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και λίγο αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Και θα κλείσουμε αυτό, όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα που περιμένει να συμβεί. Αρκεί να μπουν τα συστατικά στοιχεία στη θέση τους. Μάλιστα. Ελπιδοφόρο το μήνυμα. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αργυρού, για την ενδελεχή σας ανάλυση.